να μου πείτε πώς αντιληφθήκατε εσείς την εξαφάνιση της αδερφής σας της Βάγιας. Προσπαθήσαμε να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο το πρωί όπως και κάθε μέρα. Η μητέρα μου πρέπει να τις πήρε γύρω στις 10 η ώρα, πρέπει να είχε, ναι. Δεν απάντησε, πήρε και στο σταθερό και στο κινητό. Με παίρνει τηλέφωνο, παίρνει συνέχεια εμένα αν έχω μιλήσει με τη Βάγια. Της είπα ότι και εγώ δεν μίλησα, δεν έχω επικοινωνήσει καθόλου. Μου λέει, προσπαθώ, λέει, και δεν απαντάει. Λέω, θα προσπαθήσω κι εγώ. Προσπάθησα κι εγώ και στο κινητό αρκετές φορές και στο σταθερό της. Δεν απάντησε. Αφήσαμε, πέρασε κάποια ώρα, ξανά το ίδιο. Δεν μας είχε συνηθίσει σε τόσο μεγάλη απουσία. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην απαντούσε αμέσως, αλλά μέσα σε 2-3 λεπτά το πολύ θα μας έπαιρνε πίσω. Μετά άρχισα να ανησυχούμε, οπότε η μητέρα μου επικοινώνησε με μία φίλη της που είναι στη Θεσσαλονίκη. Της είπε εκείνη ότι θα πάω από το σπίτι να δω τι γίνεται. Όντως πήγε η κοπέλα, χτυπούσε, καλούσε και στο κινητό και είπε ότι ακούγεται το κινητό της στο σπίτι. Τότε προσπαθήσαμε να δούμε μήπως είναι μέσα, μήπως έχει πάθει κάτι, αυτό δηλαδή ήταν το... Η αγωνία μας, μήπως έπεσε, γλίστρησε στο μπάνιο, χτύπησε κάτι, ξέρω, ζαλίστηκε. Επικοινωνήσαμε με κλειδαρά και εντοπίσαμε για την αστυνομία για να ανοίξουν. Όταν τελικά ανοίξανε, είδαν ότι δεν ήταν μέσα. Κοιτάξαν σε όλους τους, δεν είναι και πολύ μεγάλο το σπίτι, στους χώρους, στα μπαλκόνια και στον ακάλυπτο μήπως. Δεν υπήρχε τίποτα. Τα πράγματά της μετά είδαμε ότι ήταν εκεί. Και τότε ανέβηκα και εγώ με τον σύζυγό μου Θεσσαλονίκη και αρχίσαμε να την αναζητούμε σε γνωστούς και φίλους. Εγώ όταν μίλησα μαζί της ήταν έξω, δεν ήταν στο σπίτι. Τι ώρα μιλήσατε? Τρεις με τρεις και τέταρτο. Μεσημέρι. Το μεσημέρι, ναι. Ήταν έξω, μου είχε πει ότι είχε πάει, είχε μία δουλειά, μετά είπε ένα καφέ και ότι θα γύριζε στο σπίτι. Η μητέρα μου μετά που μίλησε το βράδυ, ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένη, πάρα πολύ αγχωμένη. Την άκουσα αγχωμένη. Ναι, προβληματισμένη. Όπως και τον τελευταίο καιρό δεν έδειξε δηλαδή κάτι διαφορετικό. Αυτό ήταν... Είπε το... κάτι το οποίο να σας κέντρισε πλέον το ενδιαφέρον σε σχέση με την εξαφάνιση? Όχι κάτι διαφορετικό από ότι ήταν η συζήτηση που είχαμε συνήθως. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Τελευταία φορά πότε την είδατε ζωντανά? Εγώ την είδα τελευταία φορά τέλη Σεπτεμβρίου, που κατέβηκε Τρίκαλα Αυθημερών για λίγες ώρες και ανέβηκε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Πώς την είχατε δει τότε, πώς ήταν? Το ίδιο, στενοχωρημένη, πάρα πολύ στενοχωρημένη. Στην αρχή έλεγα μήπως είναι κάπου, μήπως κάπου πήγε σε κάποια γνωστή, σε κάποια φίλη και... Εντάξει, καθυστέρησε, έμεινε εκεί, ξέρω εγώ. Αρχίσαμε να επικοινωνούμε με όσους γνωστούς ξέραμε και όσους φίλους είχε. Και αυτοί παίρναν, καλούσαν και αυτοί στο κινητό της για να δουν που είναι. Και δεν μπορούσαμε, είδαμε ότι δεν υπήρχε κάποιο σημάδι. Και τότε απευθυνθήκαμε στην ασφάλεια. Υπήρχε μεγάλη δυναμία στην οικογένεια, ναι, μαζί σας, με την μητέρα, έτσι. Ήσασταν πολύ δεμένοι. Ναι, πολύ δεμένες. Και σαν αδερφές και με τη μητέρα μας. Τι πιστεύετε ότι έγινε? Είναι άνθρωπος που θα μπορούσε να φύγει από μόνη της για κάτι που την ανησυχούσε ή να κάνει κακό στον εαυτό της, έτσι όπως την ξέρετε εσείς? Δεν το νομίζω. Δεν το πιστεύω ότι έχει κάνει από μόνη της κακό στον εαυτό της. Γιατί παρόλο που είχε προβλήματα, που υπήρχαν πράγματα που την απασχολούσαν, το πάλευε όμως. Δηλαδή ήταν εκεί... Έβρισκε το κουράγιο και το πάλευε. Κάθε μέρα ξυπνούσε με την ελπίδα ότι κάτι καλύτερο θα γίνει. Τον τελευταίο καιρό οικονομικά πώς ήτανε? Υπήρχε δουλειά, τα έβγαζε πέρα? Το πάλευε και από αυτό και με τη βοήθεια της μητέρας μου. Δύσκολα. Δεν ήταν οικονομικά σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε λίγα παιδάκια, έκανε μαθήματα σε δύο παιδάκια νομίζω. Ναι, σε δύο παιδάκια, ναι. Και πρόσεχε και μια άλλη κυρία. Σας εκμυστηρέστηκε ποτέ, αν φοβόταν για κάτι? Εντάξει, το είχε αναφέρει και αυτό. Εντάξει. Τι είχε αναφέρει δηλαδή? Ότι, εντάξει, φοβάται γενικά. Όχι κάτι συγκεκριμένο.
Αλλά εντάξει, είχε κάποιους φόβους. Ψυχολογικά πώς ήτανε, γενικά? Πιεσμένη. Αυτό. Λόγω... Τις διάφορες καταστάσεις του παρελθόντος. Αυτό, ναι. Είχε ελεγχθεί και από γιατρό τελευταία, ναι, και ναι, ήταν, ναι, όλα, ναι, καλά, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Της είχαν πει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, όχι. Ότι ήταν πλήρως ικανή. Το ξέρετε και εσείς, τη βλέπατε, την ζούσατε. Αυτό ακριβώς. Δεν... Η αδερφή μου δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ήταν υγιέστατη, φυσιολογικός άνθρωπος. Είχε όνειρα η Βάγια για τη ζωή σας, μιλούσε, σας έλεγε για τα όνειρά της? Το όνειρό της ήταν το παιδί της. Αυτό. Να μεγαλώσει το παιδί της, να είναι κοντά στο παιδί της. Αυτό ήταν το όνειρό της. Δεν είχε κάτι άλλο. Αυτό ήταν που την απασχολούσε. Ό,τι ήταν γύρω από το παιδί, η μεγάλη της αγάπη και αδυναμία στο παιδί, γιατί παιδεύτηκε να το κάνει αυτό το παιδί και το μεγάλωσε στην ουσία μόνη της. Δυσκολεύτηκε πολύ. Πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκε και να το κάνει και το μεγάλωσε μόνη της. Το Σάββατο που εξαφανίστηκε είχε ένα ραντεβού με το παιδί της, το οποίο δεν πήγε ποτέ τελικά. Δεν πήγε στο ραντεβού. Τι ώρα ήταν αυτό το ραντεβού? Ήταν 6 με 8 το απόγευμα. Το παιδί το βλέπει συχνά, το βλέπει κάθε εβδομάδα? Το έβλεπε μία φορά την εβδομάδα, ναι. Υπήρχε περίπτωση κάποια φορά να μην μπορεί να πάει, να έχει κάτι? Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάει στο ραντεβού. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχαν φορές που πήγαινε και ώρα πιο νωρίς. Απλά και υπήρχαν και φορές που μπορεί να πήγαινε και εκτός συνάντηση, απλά για να το δει, έστω από μακριά. Δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε αυτό το ραντεβού. Τι είναι για την αδερφή σας, τη Βάγια, αυτό το παιδί, αυτό το κοριτσάκι? Απάντα. Η ζωή της ολόκληρη. Της έλειπε? Πάρα πολύ. Ήταν στεναχωρημένη γι' αυτό, ε? Πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο λόγος. Όλη η στενοχώρια της ήταν για το παιδί της. Τι σας έλειπε? Ότι άδειασε η αγκαλιά της. Χωρίς το παιδί της. Το παιδί μου, το παιδάκι μου. Η πρώτη της σκέψη και τελευταία μέσα στην ημέρα ήταν η μικρή. Αυτό. Όλα ήταν γύρω από το παιδί. Ζούσε γι' αυτό το παιδί. Αναπνέει γι' αυτό το παιδί. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει κάνει κάτι μόνη της. Γιατί το πάλευε γι' αυτό το παιδί. Ήθελε μια μέρα να είναι κοντά στο παιδί της όσο πραγματικά πρέπει να είναι μια μάνα. Το παιδί γνωρίζει για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα? Δεν το ξέρω. Δεν έχει τέτοια επικοινωνία? Όχι. Δεν ξέρω τι ακριβώς γνωρίζει το παιδί. Περιμένουμε, ανυπομονούμε, ελπίζουμε.